Χρόνο, από ό,τι φαίνεται, οι εργαζόμενοι στα λιμάνια τους άρεσαν οι προτάσεις, αλλά υπάρχουν και διαφωνίες. Νομίζω ότι αυτό το θέμα με την εξαγγελία των απεργιών και τις απεργίες θα πρέπει να λήξει. Θα πρέπει να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Υπάρχει η καλή διάθεση από πλευράς της κυβέρνησης, όπως το έχω πει εξάλλου πολλές φορές, να διασφαλιστούν πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων και δεν υπάρχει οποιοδήποτε λόγος να γίνονται απεργίες. Το ότι όμως αφήνουν ανοιχτό και αυτό το ενδεχόμενο για την ώρα τα αναστέλνουν τα μέτρα, αλλά δεν αποκλείται να επανέλθουν. Κύριε Κυριακού, κοιτάξτε, το κράτος δεν λειτουργά υπό το βάρος απειλών. Το κράτος λειτουργά με ένα ορθολογιστικό τρόπο. Υπάρχει η πλήρης διασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Θα πρέπει να φτάσουμε σε μια συμφωνία πώς ακριβώς αυτό θα γίνει. Τους έχουμε δώσει μια λεπτομερή πρόταση που πιστεύουμε ότι καλύπτει πλήρως τις ανησυχίες τους. Από εκεί και πέρα είναι θέμα καλής θέλησης να συμφωνηθεί και τελευταία λεπτομέρεια. Αλλά δεν γίνεται όποτε υπάρχει έτσι μια ανησυχία να εξαγγέλνουμε απεργίες. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ανθρώποι στον ιδιωτικό τομέα οι οποίοι δεν έχουν δουλειές. Δηλαδή δεν γίνεται να έχουμε μια ανησυχία ότι, για παράδειγμα, μπορεί ενδεχομένως να επηρεαστεί η ανέλυξή μας να εξαγγέλνουμε απεργιακά μέτρα. Μιλάμε για τα λιμάνια, μιλάμε για ένα ζωτικό κομμάτι της οικονομίας μας. Είναι από εκεί που γίνονται όλες οι εξαγωγές, οι εισαγωγές, ή οι περισσότερες τουλάχιστον. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όλοι αυτοί, και βάλω και τον εαυτό μου μέσα, που έχουμε σχέση με το δημόσιο τομέα. Άρα, αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, εγκρίθηκαν τα 5 νομοσχέδια από το Υπουργικό Συμβούλιο για την Δημόσια Υπηρεσία. Έχουμε την μετατροπή της ΣΥΔΑ σε εταιρεία ιδιωτικού δικαίου. Έχουμε πολλές νέες θέσεις εργασίας σήμερα. Φαίνεται ότι σιγά-σιγά μπαίνουμε σε νέο δρόμο ανάκαμψης. Νομίζω ότι, όπως έχει εξαγγείλει και έχει πει και το Υπουργείο Οικονομικών και ο Υπουργός Οικονομικών, αν μιλάμε για φέτος, η οικονομία έχει μπει σε ρυθμούς ανάπτυξης. Δηλαδή, η οικονομία έχει ήδη σταθεροποιηθεί, μπήκαμε ήδη σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και αυτό δείχνει ότι η εφαρμογή του μνημονίου και ο τρόπος που ενήργησε η κυβέρνηση τα τελευταία 2 χρόνια έχει αρχίσει να φέρνει καρπούς. Ναι, αλλά παίρνετε νομοσχέδια με έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Δεν θα είναι και εύκολο το έργο από τον Γεμπρός. Μπορεί να πέρασα σήμερα από το Υπουργικό, αλλά στην πορεία είναι δύσκολος ο δρόμος, γεμάτος σαγκάθια. Μιλάτε για το θέμα της ΑΤΙΚ. Ναι, βεβαίως. Ναι, έχει κάνει δρόσεις φυσικά ο αρμόδιος υπουργός, που είναι ο Υπουργός Οικονομικών. Όμως, θα ήθελα να πω κάτι γενικότερα για το θέμα της αποκρατικοποίησης της ΑΤΙΚ. Νομίζω είμαστε τελευταία χώρα που ο τηλεπικοινωνικός μας οργανισμός βρίσκεται σε κρατικά χέρια. Θα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Δεν είναι το κράτος επιχειρηματίας. Δεν είναι δουλειά του κράτους να λειτουργεί αεροπορικές εταιρείες. Δεν είναι δουλειά του κράτους να λειτουργεί τηλεπικοινωνικός οργανισμός. Δεν είναι δουλειά του κράτους να λειτουργά λιμάνια. Όλα αυτά θα πρέπει να δοθούν στον ιδιωτικό τομέα, να υπάρχει υποπτία από το κράτος. Και αυτός είναι ο δρόμος να πάμε μπροστά. Εξάλλου, όλες οι άλλες χώρες το έχουν κάνει με ευεργετικά αποτελέσματα για την οικονομία τους. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις. Αν αυτές οι αντιδράσεις αφορούν τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων, σε όλες τις περιπτώσεις έχουν διασφαλιστεί τα εργασιακά δικαιώματα. Ναι, αλλά αυτό το λέτε, το ξαναλέτε, αλλά οι εργαζόμενοι δεν σας πολυπιστεύουν, με την έννοια ότι περιμένουν να δουν όλα αυτά να γίνονται στην πράξη. Κύριε Κυριακού, όσον αφορά, για παράδειγμα, τους εργαζόμενους της Αρχής Λιμενών Κύπρου, το έχω αναφέρει και χθες όταν πήγα στο λιμάνι, είχα την ευκαιρία να ακούσω από πρώτο χέρι τις ανησυχίες των εργαζομένων. Είναι διασφαλισμένοι όσο αφορά και το Σύνταγμα. Τα δικαιώματα τους είναι τα ίδια δικαιώματα που έχουν οι δημόσιοι υπαλλήλοι. Οπότε δεν υπάρχει οποιοδήποτε λόγος ανησυχίας. Και εμείς τους έχουμε πει, εκεί που χρειάζεται ή που πιστεύετε ότι χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση, μπορεί να γίνει και νομοθετική ρύθμιση. Οπότε δεν αντιλαμβάνουμε γιατί γίνεται αυτός ο ντόρος. Αντιλαμβάνουμε και κατανοώ ότι υπάρχουν ανησυχίες, αλλά από την άλλη είναι ένα πράγμα να υπάρχουν ανησυχίες και είναι άλλο πράγμα να λέμε ότι, όπως για παράδειγμα μου ανέφερε ένας εργαζόμενος, φοβάμαι ότι μια μέρα θα πάω εκεί στην αρχή λιμένος στο λιμάνι και θα βρω την πόρτα κλειστή. Όχι, δεν θα βρει την πόρτα κλειστή. Λοιπόν, ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Θα αναμένουμε τις